Ο καφές σου. Η δουλειά σου. Η ενημέρωσή σου. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το νέο BMW X1, το πραγματικό SUV. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 7 και 15 τα λεπτά στο ραδιοθάλαμο του Άστρα. Στο μικρόφωνο ο Ιέλπης Γεωργίου, θα πάμε με τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Είναι οι δημοτικές εκλογές, έχουμε σήμερα συνεδρία της Ολομέλειας. Βεβαίως στα θέματα υγείας, όσον αφορά δε στην συνέντευξη, το ενδιαφέρον βέβαια απόψε είναι στραμμένο στην διακαναλική συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα περιμένουμε όμως μέχρι το βράδυ να τον ακούσουμε τι έχει να πει και ειδικά όταν θα επιστρέψει από την Ελβετία και εκεί θα θέλει ο κυπριακός λαός να ακούσει τι θα έχει να πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα πάμε όμως με τα θέματα τα άλλα. Όπως είπαμε, εκλογές και υγεία. Καλημερίζουμε τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Κύριε Σιζόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, Ελπίση. Καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, τον έχετε τρελάνει τον κύριο Χάσικο. Ό,τι πει, λέτε όχι. Τώρα ήρθε με άλλη πρόταση. Πάει και έρχεται με προτάσεις. Ας τις κάνουμε τις εκλογές και να είναι για θητεία 2,5 χρόνων. Αλλά και εδώ λέτε όχι, κύριε Σιζόπουλε. Έχω την εντύπωση ότι οι προτάσεις δεν είναι συγκροτημένες, δεν έγιναν στην κατάλληλη στιγμή και περισσότερο δίνουν την αίσθηση ότι ψάχνουν στην κυβέρνηση και στο κυβερνητικό κόμμα δικαιολογίες για να αναβάλουν μια δημοκρατική διαδικασία. Οι δημοκρατικές διαδικασίες και οι εκλογές ποτέ δεν δημιούργησαν προβλήματα. Αντίθετα, προβλήματα δημιούργησαν οι μη εκλογές. Και εκτιμώ ακριβώς ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Αυτές οι πρωτοβουλίες, εάν όντως ήσαν ειλικρινείς στις προθέσεις τους, κατά την άποψή μας θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από τις βουλευτικές εκλογές. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι λόγοι οι οποίοι προβάλλονται δεν είναι επαρκείς και δεν είναι ουσιαστικοί. Η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή, η μεταρρύθμιση, λέτε ότι είναι. Χρυσώνουμε το χάπι, απλώς. Ακριβώς. Mm. Εδώ και τόσα χρόνια συζητούμε και μεταρρύθμιση δεν βλέπουμε. Ξαφνικά τώρα, παραμονές των εκλογών, όταν ήδη έχουν εξαγγελθεί υποψηφιότητες, όταν ήδη έχουν τροχοδρομηθεί οι διαδικασίες, ξαφνικά 40 μέρες πριν από τις εκλογές, θα πρέπει να τις αναβάλουμε γιατί πρέπει να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση. Εντάξει, κατάλαβε ότι δεν περνά αυτό, αφού του είπατε όχι και ήρθε χθες με άλλη πρόταση και σας λέει ας κάνουμε εκλογές, αλλά με θητεία 2,5 χρόνων. Ούτε αυτό το θέλετε. Βεβαίως. Η θητεία θα πρέπει να είναι κανονικά πενταετής και σε αυτή την πενταετία να καταβάλουμε όλη προσπάθεια να ψηφίσουμε ένα σωστό νόμο μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης και να εφαρμοστεί αμέσως μετά. Να υπενθυμίσω ότι αρχικά το επιχείρημα το οποίο προβλήθηκε ήταν η εξελίξη στο Κυπριακό. Όταν για αυτό απορρίφθηκε, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν ήταν επιχείρημα, ψάξαμε να βρούμε άλλους λόγους. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα κατά ψήμα. Ναι. Φοβούνται κάτι, τι φοβούνται τις εκλογές, τι λέτε. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι αυτό που θέλουν να αποφύγουν, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτή η πρόταση να ξεκινάει, μάλλον η διαδικασία αναβολής των εκλογών μετά από το κυβερνητικό κόμμα ήδη ανακοίνωσε την στήριξη συγκεκριμένων υποψηφίων. Ναι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Τώρα, άρα δηλαδή σήμερα στην Ολομέλεια, που λογικά αυτή, γιατί έχουμε συγχυστεί κιόλας, προτάσεις πάνε και έρχονται, λογικά αυτή η τελευταία είναι που ισχύει, έτσι, το νομοσχέδιο για θητεία 2,5 χρόνων, αυτό θα έχετε μπροστά σας σε λίγο, λογικά. Η ΕΔΕΚ είχε από τον περασμένο Ιούνιο βολιδοσκοπήσει και διερευνήσει προθέσεις, αν και κατά πόσο υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε πρόθεση αναβολής των εκλογών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία των εκλογών. Ξεκάθαρα. Οι εκλογές να προχωρήσουν και από εκεί και πέρα όλοι να εργαστούμε με συνέπεια να διαμορφώσουμε ένα σωστό νομοθέτημα που αφορά πια την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που όντως είναι αναγκαία και απαραίτητη, και να αναλάβουν οι νέες εκλεγμένες τοπικές αρχές σε συνεργασία με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικού
να τις εφαρμόσουν. Να, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Πρωτού σας αποχαιρετήσω, επειδή και για τα θέματα υγείας φρονώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που ακούσαμε χθες, ότι ήρθε και έστειλε μάλλον ο Υπουργός Οικονομικών επιστολή στον Υπουργό Υγείας 5 του Οκτώβρη, μετά που λήφθηκαν οι αποφάσεις στο Υπουργικό με τα νομοσχέδια για το ΓΕΣΥ. Έρχεται και στέλνει επιστολή στον συνάδελφό του και να του πει: εγώ δεν συμφωνώ με το μόνο ασφαλιστικό, πρέπει να πάμε σε πολυασφαλιστικό. Τι λέτε, κύριε Σιζόπουλε? Η αλήθεια ήταν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε στις 7 του μήνα, η επιστολή στις 5 του μήνα. Ναι. Όμως είχε προηγηθεί η σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς. Όπου ο ίδιος ο Πρόεδρος είχε δεσμευτεί και είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του ότι θα προχωρήσουμε με μόνο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα εδώ ήταν η λυμμένη ήδη απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ως αυτού το θεωρώ ότι και οι υπουργοί θα έπρεπε να είχαν συντονιστεί πάνω σε αυτή την πρόταση. Διαφωνείτε εσείς έτσι, γιατί αυτά τα πισωγυρίσματα μόνο ασφαλιστικά, πολυασφαλιστικά, αυτά είναι που μας καθυστέρησαν τόσα χρόνια και δεν έχουμε γεσί. Είναι ένα από τα πολλά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολύ. Είναι πολύ, αλλά λέω είναι ένα και αυτό. Ναι. Είναι πολύ λογή, αλλά όπως από την αρχή είχαμε υποδείξει, το πολυασφαλιστικό σύστημα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, γι' αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Αυτό ήδη διαπίστωσε και πρότεινε και ο εκπρόσωπος της Τρόικα, ο Ολλανδός Τζούρισεκ, σε συναντήσεις που έγιναν στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, το να επιχειρούμε αυτή τη στιγμή να επαναφέρουμε πολυασφαλιστικό σύστημα, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα όσον αφορά την προώθηση εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι, η συζήτηση είναι στην Επιτροπή Υγείας. Θα επανέλθετε και μετά έτσι πιο αναλυτικά για αυτά νομίζω τα νομοσχέδια. Τώρα ξεκίνησε η συζήτηση. Αυτό που μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι υπάρχει μια απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής για το πώς μπορεί όντως ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μέθοδο, προγραμματισμό, οργάνωση και σταδιοποίηση. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας της σημερινής συνθήκης. Φαίνεται να μην γίνεται αποδεκτό. Από εκεί και πέρα, αυτοί που θα αναλάβουν την ευθύνη να εφαρμόσουν θα έχουν την ευθύνη και τις υλοποίησεις αλλά και το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Είναι ο Νίκος Νουρής, βουλευτής του ΔΥΣΥ στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Νουρή. Καλημέρα. Λοιπόν, σε σχέση με αν είναι να κάνουμε μια αναφορά για τα θέματα υγείας, γιατί τα γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Τώρα, αυτή η επιστολή που είπε χθες ο Υπουργός Υγείας, ότι έλαβε από τον συνάδελφό τον Υπουργό Οικονομικών, ότι θέλει πολυασφαλιστικό, θέλετε να το σχολιάσετε εσείς, κύριε Νουρή? Εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι υπήρχε ο προβληματισμός για το θέμα του πολυασφαλιστικού, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως του όποιου προβληματισμού, υπερέχει, αν θέλετε, και η συνολική απόφαση που λήφθηκε τον περασμένο Ιούνιο υπό την προεδρία του. Ακριβώς, δεν είναι αξιοσημείο το ίδιο ο πρόεδρος να κάνει συσκέψη και με τους αρχηγούς και με τους εμπλεκόμενους και να λέει πάμε με μόνο ασφαλιστικό και να βλέπεις έναν υπουργό του να διαφοροποιείται μετά? Ναι, αλλά δεν είπε κάτι διαφορετικό ο υπουργός των Οικονομικών. Όχι, λέει, αφού διαφωνώ, λέει ότι θέλω πολύ ασφαλιστικό, λέει. Όχι, είπε ότι θα πρόκρινε την. Δεν έχω διαβάσει κατά λέξη, να αλλά πω, μας έχουν διαβάσει. Το έχω εδώ μπροστά μου, λέει. Επιθυμώ να εκφράσω τη διαφωνία μου επί της αρχής σε σχέση με την προτινόμενη μορφή μόνο ασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η επιλογή ενός μεικτού ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο όχι μόνο θα ήταν πιο εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά θα απέτρεπε τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων και θα περιόριζε τους δημοσιονομικούς κινδύνους. Υποθέτω υπάρχει συνέχεια. Ναι, αλλά δεν είναι όλη η επιστολή εδώ μπροστά. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι αποσπασματικό. Υπάρχει συνέχεια, η οποία διαβάστηκε χθες κατά την συζήτηση. Και εκείνο το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι παρά τα αυτά και από το γεγονός ότι προχωρούμε σε πολυασφαλιστικό, ο Υπουργός των Οικονομικών θέλει την εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων, ούτως ώστε να μην υπάρξουν αυτά τα οποία ο ίδιος ενδεχόμενα θεωρεί ότι αποτελούν κίνδυνο. Ακούστε, έγινε πάρα πολύ συζήτηση και λόγος, κυρία Γεωργίου, για το θέμα το συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για το θέμα του μονοασφαλιστικού. Επομένως, εμείς αποτιμούμε την συγκεκριμένη ανησυχία του Υπουργού των Νομικών ως μια γνήσια ανησυχία για το γεγονός ότι η χώρα πέρασε μια τεράστια οικονομική κρίση
και δεν θα θέλει με κανένα τρόπο, αναφερόμενοι μόνο στην οικονομική πτυχή, αναφερόμενος, με συγχωρείτε, μόνο στην οικονομική πτυχή του Εθνικού του ΓΕΣΥ, να θέσει σε κίνδυνο ξανά και εκ νέου την κυπριακή οικονομία. Η εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων όσον αφορά την οικονομική πτυχή θεωρώ ότι θα έπρεπε και πρέπει να είναι για όλους μας, αν μου επιτρέπετε να πω κόκκινη γραμμή, με την έννοια ότι θέλουμε να δούμε ένα σύστημα υγείας το οποίο βεβαίως θα είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Και όσοι από εμάς ιδιαίτερα ασχολούμαστε και με τα θέματα υγείας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν γίνουν λάθος αρχικές εκτιμήσεις στον σχεδιασμό και μεταξύ αυτών αυτό είναι και το θέμα της αυτονόμησης, τότε ενδεχόμενα να τεθεί εν κινδύνο το συγκεκριμένο θέμα. Όπως για παράδειγμα οι θέσεις για την αυτονόμηση, ότι κάποιοι προτάσουν μια θέση ότι θα πρέπει εσαΐ περίπου να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται τα κρατικά νοσηλευτήρια. Αυτή είναι μια θέση η οποία σαφώς και δημιουργεί κινδύνους οικονομικής φύσεως για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές εσείς θεωρείτε ότι θα, τέλος πάντων, θα κυλήσουν όλα ομαλά και θα, γιατί είναι αν ανάγκη ήταν, γι' αυτό. Επιτρέψτε να πω ότι αν ήταν όλα ομαλά, κυρία Γεωργίου, θα είχαμε σύστημα υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάντως και οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το επαγγελματικό τους μέλλον, ανησυχούν και για το στάτους των νοσοκομείων, τι θα γίνει στο τέλος και αν τα χάσουμε, ενώ ως δημόσιος τομέας θα χάσουμε τα νοσοκομεία και αν θα σταθεί στα πόδια του αυτό που λέμε για εσύ. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις. Επιτρέψτε μου, επειδή θέλετε ερωτήματα, να μην τα αφήνουμε να αιωρούνται. Ότι η υγεία σαφώς και πρέπει ένα κράτος να έχει δημόσια υγεία. Επομένως, ο χαρακτήρας της υγείας, ναι, θα πρέπει να είναι δημόσιος. Οφείλει κάθε κράτος, κάθε εθνικό κράτος, να παρέχει στους πολίτες του υγεία και αυτό γίνεται μέσα από ένα μηχανισμό που ονομάζεται δημόσια υγεία. Από εκεί και έπειτα, άλλο είναι η δημόσια υγεία και η προσφορά προς τους πολίτες. Και άλλο είναι το καθεστώς ενός νοσηλευτηρίου. Σήμερα βιώνουμε από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρόβλημα της λειτουργίας των συγκεκριμένων κρατικών νοσοκομείων που έχουμε, με όλα του αυτά τα οποία όλοι μας ξέρουμε, και επιχειρείται με την συγκεκριμένη πρόταση να αποκτήσουν μια ευελιξία και στην λειτουργικότητα και στην αυτονομία. Για να γίνει αυτό, προφανώς, δεν μπορεί να γίνει με το υφιστάμενο καθεστώς που σήμερα, κάτω από το οποίο σήμερα λειτουργούν. Εάν γινόταν, δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια που έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν, απλά η απάντηση σε αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι μπορεί να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς στα κρατικά νοσηλευτήρια και να πάμε σε ένα σύστημα υγείας, είναι συγκρουόμενες θέσεις. Επιχειρείται απλώς μια διοικητική αλλαγή και οι εργαζόμενοι, γιατί θέλω να κάνω μια αναφορά στους εργαζόμενους, επειδή το θίξατε και αυτό, θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν τόσες μεγάλες ανησυχίες όσες λέγεται, γιατί πολύ απλά τους δίνεται δικαίωμα επιλογής. Εάν θέλουν να διατηρήσουν το καθεστώς τους ως δημόσιοι υπάλληλοι, το διατηρούν. Εάν αισθάνονται ασφαλείς εκ της προσφοράς τους και θέλουν να μεταπηδήσουν στο νέο αυτονομημένο οργανισμό, θα υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σίγουρα με αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον καθένα από εμάς απασχολεί. Να πάμε στις εκλογές. Τι λέει ο Δημοκρατικός Σύλλογος να κάνουμε τελικά, κύριε Νουρή, ενώ για τις δημοτικές? Επειδή και ο κύριος Χάσικος ήρθε χθες με προθέσεις να γίνουν εκλογές για 2,5 χρόνων, για 2,5 χρόνια, συγγνώμη, θητεία. Εσείς τι λέτε τελικά? Εμείς θέλω να επαναλάβω την δική μας επιχειρηματολογία και θέλω να πάω, δεν θέλω να άλλο στο χρόνο σας για το τι λέγαμε. Θέλω να πω ότι τι θα συμβεί την επόμενη μέρα κατά την δική μας εκτίμηση. Εμείς υποστηρίξαμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση την οποία συζητούμε και την οποία περίπου όλοι έχουμε καταλήξει, τουλάχιστον επί της αρχής, ότι είναι επιβαλλόμενη να υπάρχει ψήφιση του νομοσχεδίου της μεταρρύθμισης πριν από τις δημοτικές εκλογές. Το εκλαμβάνω ότι όλοι έχουν συμφωνήσει σε αυτή την βασική φιλοσοφία. Δημιουργεί ένα θεσμικό πρόβλημα εάν ψηφίσουμε μια νομοθεσία σε αυτή την χρονική στιγμή και έχουμε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης. Από την ώρα που δεν πέρασε και δεν προκρίθηκε η δική μας θέση περί αναβολής των εκλογών, τέθηκε χθες στο τραπέζι ως δεύτερο σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης το ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές 2,5 χρόνων. Να μου επιτρέψετε να σχολιάσω αυτό το θέμα, εάν και εφόσον μορφοποιηθεί σε νομοσχέδιο και έρθει ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι η δική μου εκτίμηση ότι έχω διαπιστώσει μια δυστοκία μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκτίμηση μου είναι ότι δεν θα προκριθεί μια αναλογική εισήγηση. Επομένως, προσωπικά
σαν βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, σαν άνθρωπο που ασχολούμαι με τη μεταρρύθμιση, με απασχολεί τη μέλη γενέστη. Και σας απαντώ ευθέως. Αυτή τη στιγμή, για από την ώρα που δεν προκρίθηκαν ή δεν θα προκριθούν ανάλογες εισηγήσεις, θα πρέπει η Επιτροπή των Εσωτερικών της Βουλής να ασχοληθεί επί μακρόν με το συγκεκριμένο νομοθέτημα και θα πρέπει να αναλωθεί στην προσπάθεια εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών προνοιών που θέλω να ελπίζω ότι θα ψηφιστούν με συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες εφαρμογής. Λέτε να μπουν κάτω χρονοδιαγράμματα, γιατί κάποιοι λένε ότι ακόμα είμαστε μακριά. Υπάρχει άποψη ότι ακόμα δεν είμαστε κοντά. Υπάρχουν διαφωνίες σε σχέση με το τι προτείνεται από μέρους της κυβέρνησης. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμα για τη μεταρρύθμιση. Ναι. Για όσους ενδεχόμενα, και δεν είναι μόρφη αυτό που θα πω, για όσους ενδεχόμενα δεν θέλουν τη μεταρρύθμιση, τώρα που φτάσαμε κοντά θα επικαλεστούν πάρα πολλά προβλήματα. Η απάντηση είναι ότι, εάν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές, έχουμε ένα νομοσχέδιο που μιλά για συγκεκριμένα θέματα. Δεν θέλω να μείνω στο αόριστο. Για παράδειγμα, συμφωνήσαμε και μάλιστα ήταν ομόφωνο για το θέμα της ενοποίησης των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης σε επαρχιακό επίπεδο. Συμφωνήσαμε για την υπηρεσία, για την ενοποίηση της υπηρεσίας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ερώτημα. Εάν δεν υπάρξει, που δεν θα υπάρξει αναβολή των εκλογών και πάμε κανονικά σε εκλογές, αυτές οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν μπορούν να γίνουν και να υλοποιηθούν μέσα στην θητεία της τρέχουσας περίοδου που θα εκλεγούν οι νέες δημοτικές εκλογές. Άρα να πάρουμε αποσπάσματα, λέτε. Άρα να πάρουμε αποσπάσματα, λέτε. Όχι, δεν θα πάρουμε κανένα αποσπάσμα. Την ολότητά του θα το ψηφίσουμε. Το μόνο θέμα το οποίο απαιτεί και απαιτούσε ουσιαστικά και θα έχουμε θεσμικό πρόβλημα εάν η εφαρμογή του είναι πριν από την ολοκλήρωση της πενταετίας είναι το θέμα της μείωσης των Δήμων. Ας είμαστε πραγματιστές. Και οι εξουσίες, τα πράγματα. Και οι εξουσίες που θα έχουν οι Δήμοι. Φωνάζουν ότι τους αφαιρούνται πολλές εξουσίες, άρα τους αφαιρούνται αυτά, χρήματα. Αυτά μπορούμε να συζητούμε για ένα αιώνα. Ναι. Είναι θέμα πολιτικών τοποθετήσεων. Εάν κάποιος διαφωνεί, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι η έκδοση της οικοδομικής άδειας θα πρέπει να πάει στους Δήμους ή να μείνει στο επαρχιακό σύμπλεγμα, αυτά είναι θέματα πολιτικής τοποθέτησης. Δεν έχουν να κάνουν με τη μετάθεση των εκλογών. Επομένως, η δική μας θέση είναι ότι η επόμενη μέρα, για όσους από εμάς πιστεύουμε και είμαστε τοποθετημένοι θετικά ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης, επιβάλλει την ενασχόληση της Επιτροπής Εσωτερικών με την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών τομών. Ωραία. Λοιπόν, για να σας αποδεσμεύσω, τώρα που θα έχουμε ολομέλεια, άρα και ο συναγερμός θα ψηφίσει εκλογές για 5 χρόνια κανονικά, δεν αλλάζει κάτι? Προφανώς, εάν αποσυρθούν τα νομοθετήματα, δεν υπάρχει θέμα ψήφισης. Σήμερα είναι θέμα διαταγμάτων. Ναι. Και επομένως είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης να προκηρύξει τις εκλογές. Δεν είναι θέμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Άρα, εάν θα υπάρξει η απόσυρση των συγκεκριμένων νομοθετημάτων, από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα θα διαδραματιστούν από εβδομάδα. Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ, κύριε Νουρή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Άρα, αυτό που απομένει, κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσει είναι τι θα έχουμε σήμερα στην Ολομέλεια. Νομίζω μετά, ελπίζω να το ξεκαθαρίσουμε. Μαρίνος Μουσιούτα στην τηλεφωνική γραμμή, Γενικός Γραμματέας του ΔΥΚΟ. Καλημέρα, κύριε Μουσιούτα. Καλή σας μέρα. Ακούσατε και εσείς τον κύριο Νουρή. Στο τέλος, ναι. Είπε όμως ότι, εντάξει, μήπως είναι και κάποιοι που δεν θέλουν στο τέλος της ημέρας τη μεταρρύθμιση και γι' αυτό λένε ότι υπάρχει ακόμη δρόμος. Αλλά να σας ρωτήσω ότι και εσείς, φαντάζομαι, το ΔΥΚΟ θέλετε εκλογές για 5 χρόνια, έτσι, κανονικά να πάμε σε εκλογές. Κοιτάξτε, ενώπιον μας υπάρχει το νομοσχέδιο για αναβολή των εκλογών, το οποίο εάν παραμείνει και δεν έχει αποφασιστεί. Μάλλον δεν θα είναι αυτό. Δεν θα είναι αυτό. Ναι, για σήμερα είχαμε στο κατεπήγον το νομοσχέδιο αυτά. Έχω την εντύπωση ότι έχει αποσυρθεί. Αν δεν αποσυρθεί, σίγουρα θα καταψηφιστεί. Ο υπουργός της συνεδρία χθες είπε ότι προτίθεται να φέρει νομοσχέδιο για 2,5 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έρθει έτσι όμως. Αν έρθει, θα το δούμε. Όμως όσο πλησιάζει ο καιρός των εκλογών, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα για αλλαγή των κανόνων των και εκλογών. Και σήμερα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα διατάγματα, ναι, στην επίσημη εφημερίδα. Σήμερα είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, ναι. Μπορεί να δημοσιεύσεις, να κυρώσεις και να παραδημοσιεύσεις. Αλλά αλλού μεν, αλλά νομικά γίνεται. Ωραία. Και δυστυχώς το timing, πολλές φορές έχει σημασία ο χρόνος,
Θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι σε ένα σφασμένο χρόνο. Αν γίνονταν πιο έγκαιρα, ίσως να είχαν άλλα αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση που είπατε, ναι. Ρίξε ο φίλος ο Νίκος, ναι. Φαντάζομαι δεν εννοούσε το Δίκο, γενικά το έχει πει. Ναι, ναι, δεν είπε και το Δίκο. Όλοι, ναι. Όλα τα κόμματα μιλούν σε τη μεταρρύθμιση. Το πρόβλημα τι είναι, τι εννοεί ο κάθε ένας με τη λέξη μεταρρύθμιση. Εμείς, σαν Δημοκρατικό Κόμμα, πρώτοι και ξεκάθαρα, με γραπτές εκθέσεις και υπομνήματα από τον Απρίλιο του 2014, τόσο προς τον Υπουργό, όσο προς την Ένωση Δήμων, όσο και στα άλλα κόμματα, είχαμε βάλει ξεκάθαρα κάτω τις απόψεις μας. Τα τρία σημαντικά. Ένα, δραστική μείωση των Δήμων για να μπορέσουν να υπάρξουν οικονομίες της κλίμακας. 30, εμείς λέμε, θα πρέπει να γίνουν 14. Εννοεί το 14 δεν είναι θέσμα των... Κάπου εκεί, 14 λέμε, μπορεί 15, μπορεί 13, μπορεί 16. Δραστική όμως μείωση των Δήμων. Γιατί? Διότι μόνον έτσι θα μπορέσει να πετύχει οικονομίες της κλίμακας, που είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζονται σήμερα οι Δήμοι. Δηλαδή, χρειάζονται να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες τους, χωρίς να μειώσουν τις εργασίες που προσφέρουν στον κόσμο και την ποιότητα των εργασιών. Δεύτερον, εξουσίες. Το νομοσχέδιο που έχουν κατατεθεί, κατά την ταπεινή μας άποψη, αντί να δίδουν δύναμη και εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, και όταν λέμε τοπική αυτοδιοίκηση μιλάμε δήμους και κοινότητες, δίνουν αυτές τις εξουσίες σε έναν τρίτον όργανο που δημιουργούμε, το Επαρχιακό Συμβούλιο, και στο τέλος είχα κάνει και μια ερώτηση στη Βουλή. Καλά, αν αυτές οι δραστηριότητες πάνε στο Επαρχιακό Σύμπλεγμα ή όπως θέλετε ονομάστε το, και υπάρχει μέσα πρόνοια που λέει ότι ο κάστοτε υπουργός εσωτερικών, για να μην μιλούμε για τον κύριο Χάσικο, είναι νομοθεσία, αφορά όλους τους υπουργούς εσωτερικών. Ο εκάστοτε υπουργός εσωτερικών δύναται να πάρει και άλλες δραστηριότητες από τους Δήμους και να τους δώσει στο Επαρχιακό Σύμπλεγμα. Τώρα, για τι Δήμους θα μιλούμε σε μια πενταετία? Για Δήμους που θα κάνουν γάμους και κηδείες και βοηθητικά θέματα? Άρα είναι ουσιώδεις οι διαφωνίες που έχουμε. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε, έχουμε δύο διαφορές. Στη μείωση των Δήμων, που άρχισαν και τώρα κάποιοι άλλοι να μιλούν για μείωση, απλώς με πιο μικρό βαθμό, ενώ μέχρι πρότινος κανένας δεν μιλούσε για μείωση, και ανατρέξετε να δείτε. Το δεύτερο, εμείς λέμε ότι ναι, ενοποίηση των ΣΥΛ και των ΣΑΛ, όπως αναφέρε ο φίλος ο Νίκος ο Νουρίς προηγουμένως, πρώτα σε επαρχιακό επίπεδο και εξελιστικά σε ένα σώμα. Σε αυτό το σώμα μπορεί να ενσωματωθούν και τα χιτήχητα όσον αφορά τα απόβλητα, και αυτό θα είναι το σώμα που θα κάνει αυτές τις εργασίες. Τελεία για μας. Όσον αφορά τις άδειες οικοδομής και προδομικές, εισηγούμαστε να παραμείνουν οι πολεοδομικές στις πολεοδομικές αρχές τους Μητροπολιτικούς Δήμους για ένα διάστημα, μέχρι ότου η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών η άδεια να είναι μία και μοναδική, ούτως ώστε να γλιτώσουμε κόστα, έξοδα και ταλαιπωρία του Δημότη, μέχρι ότου η άδεια να είναι μία πολεοδομική άδεια, να μην χρειάζεσαι δυο άδειες και τρεις για να χτίσεις, να εφαρμοστεί, και τότε ναι, αυτό το θέμα μπορεί να γίνεται είτε από ανεξάρτητη αρχή, όπως ήταν η πρόθεση παλιά του Υπουργείου, είτε και ακόμα σε αυτό το σώμα που θα ασχολείται με αυτά τα τρία θέματα. Αυτές είναι οι διάφορες. Αν υπάρχει καλή θέληση, μπορούν να βρεθούν. Όμως, αυτό που λέω σαν άτομο που εργάστηκε για χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ότι, κατά την προσωπική μου άποψη, εάν δεν προχωρήσει μεταρρύθμιση εδώ και τώρα στους Δήμους, δυστυχώς ένας αριθμός Δήμων, και τουλάχιστον της επαρχίας Λευκωσίας, να λέω για αυτά που ξέρω με χαρτιά και αποδείξεις, τουλάχιστον της επαρχίας Λευκωσίας, και φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα υπάρχει και σε άλλες επαρχίες, θα έχει πρόβλημα βιωσιμότητας. Δεν θα μπορεί τέλος του μήνα να πληρώσει το προσωπικό του ή να προσφέρει τις εργασίες για τις οποίες έγινε, τις εργασίες που πρέπει να προσφέρει
στους δημότες. Ωραία, να μείνουμε όσοι εδώ, κύριε Μουσχίτα. Αυτό είναι το γραμματικό και εδώ πρέπει να σκύψουμε. Ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά από το Γενικό Γραμματέα του Δίκο. Μας ακούει η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πρωτού πάμε στην ουσία της μεταρρύθμισης, μπορείτε κι εσείς ως Πρόεδρος της Επιτροπής να μας ξεκαθαρίσετε τι θα έχει σήμερα ενώπιον της η Ολομέλεια σε σχέση με τις εκλογές. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα ζητήματα, δεν θα έχει τίποτα σήμερα η Ολομέλεια. Το θέμα αναβολής των εκλογών, το οποίο είχε κατατεθεί, συζητήθηκε και χτες ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχτηκε ότι εν όψη των τοποθετήσεων όλων των πολιτικών κομμάτων ή της πλειοψηφίας των πολιτικών κομμάτων, δεν υπάρχει πλέον έδαφος για πρόθεση αυτής της ιδέας, άρα το θέμα αναβολής έχει κλείσει. Δεν υπάρχει οτιδήποτε σήμερα στην ατζέντα της Ολομέλειας για το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Ο Υπουργός Εσωτερικών κατάθεσε ένα προβληματισμό για τη διενέργεια εκλογών για 2,5 χρόνια με μια σειρά από επιχειρήματα, κυρίως σε σχέση με τη μεταρρύθμιση, αλλά και άλλους λόγους. Mm-hmm. Στην Επιτροπή λέχθηκε ότι είναι σημαντικό να γίνει διαβούλευση προτού κατατεθεί οποιαδήποτε άλλη σκέψη. Έχω την εντύπωση ότι και τούτη η σκέψη, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, έχει κλείσει. Δεν ήταν δηλαδή κάτω στο χαρτί νομοσχέδιο, ήταν απλώς ένας προβληματισμός. Όχι, ήταν ένας προβληματισμός ενώπιον της Επιτροπής. Θεωρώ λοιπόν ότι αν πρέπει να πούμε κάτι σήμερα για να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα, είναι ότι στις 18 του Δεκέμβρη θα έχουμε εκλογές για 5 χρόνια. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ξαναβλέπουμε. Ναι. Βέβαια, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Υπήρχε προβληματισμός όχι μόνο από τον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά ευρύτερα και για τα θέματα της μεταρρύθμισης, αλλά και για τα θέματα των εκλογικών διαδικασιών ευρύτερα. Θα το συζητήσουμε ξανά. Αλλά δεν θεωρώ ότι τα ζητήματα σε ό,τι αφορά το άμεσο μέλλον έχουν ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Ξεκάθαρο προς όλους. Πάμε για εκλογές κανονικά με θητεία 5 χρόνων. Λοιπόν, όσον αφορά στην μεταρρύθμιση, γιατί και πριν ο κύριος Νουρίς, ο κύριος Μουσούτας εξέφρασε έτσι κάποιες διαφωνίες από μέρους του κόμματος του. Ο κύριος Νουρίς είπε ότι αυτοί που λένε σήμερα ότι ακόμη έχουμε δρόμο για την μεταρρύθμιση είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουν τη μεταρρύθμιση να γίνεται στην πράξη. Το ΑΚΕΛ τι λέει, κυρία Μαύρου, είμαστε κοντά, είμαστε μακριά, εσείς θέλετε, δεν θέλετε, πώς είναι τα πράγματα? Όχι, νομίζω ότι στο θέμα της μεταρρύθμισης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την βούληση, υπάρχει ομοφωνία. Νομίζω ότι τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκαν και ο κύριος Νουρίς και ο κύριος Μουσούτας είναι υπαρκτά, αναγνωρίζονται όχι μόνο από τα πολιτικά κόμματα, τους εκπροσώπους των Δήμων και των κοινοτήτων, αλλά και από τους πολίτες. Άρα η ανάγκη είναι εκεί και είναι αποδεκτή από όλους. Σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση, υπάρχει μια σύγκληση στη φιλοσοφία, στην ανάγκη δηλαδή να μεταφερθούν κάποιες αρμοδιότητες είτε των Δήμων και των κοινοτήτων, είτε ακόμα και του κεντρικού κράτους, όπως για παράδειγμα είναι το θέμα των πολεοδομικών αδειών σε επαρχιακό επίπεδο. Άρα εκεί υπάρχει γενικά μια σύγκληση με διαφοροποιήσεις στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν όμως αρκετές απόψεις που έχουν να κάνουν ευρύτερα με την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή το να αποδοθούν αρμοδιότητες για παράδειγμα στους δήμους ή τις κοινότητες. Ναι. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και σε ό,τι αφορά το θέμα συνενώσεων ή συμπλεγματοποιήσεων. Υπάρχει μια κοινή βάση στην ανάγκη συνένωσης δήμων και κοινοτήτων, αλλά για το πώς θα γίνει αυτό υπάρχουν διαφορετικές προσέγγισεις, τις οποίες έχετε ήδη ακούσει. Ναι, θα έλεγα λοιπόν ότι είμαστε κοντά.
Είμαστε κοντά. Μπορεί να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Νουρίς. Δηλαδή, αύριο πάμε και σε εκλογές κανονικά. Έχουμε τα νέα δημοτικά συμβούλια, τους νέους δημάρχους. Ας πιάσουμε κάτι από αυτή τη μεταρρύθμιση που μπορεί, αφού έχουμε καταλήξει σε κάποια πράγματα, λέει, να τα εφαρμόσουμε. Ξέρω εγώ, συμβούλια αποχετεύσεως κτλ. Και ας αφήσουμε κάποια πράγματα πίσω και τα βλέπουμε μετά. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία της μεταρρύθμισης που μπορούν τώρα άμεσα το Γενάρη, ας πούμε, να τεθούν στην πράξη ή έχω όχι. Έχω πει πολλές φορές ότι η διαδικασία της μεταρρύθμισης δεν είναι μια απλή ενέργεια που θα τεθεί σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα που θα ψηφιστούν τα νομοσχέδια στην Βουλή. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο, περίπλοκη διαδικασία. Με αυτό το δεδομένο, ναι, θα χρειαστεί να εφαρμοστούν κάποια στοιχεία της μεταρρύθμισης πιο γρήγορα από τα άλλα, αν θέλετε, ανάλογα και με το πόσο όρημα είναι τα πράγματα. Θα μπορούσαν λοιπόν οι επαρχιακοί οργανισμοί, τα επαρχιακά συμπλέγματα, εάν τρέξει και το Υπουργείο Εσωτερικών και τα άλλα Υπουργεία σε σχέση με τους κανονισμούς, τα οργανογράμματα, τα οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν, αυτό το κομμάτι να υλοποιηθεί σχετικά γρήγορα. Στην περίπτωση που συζητούμε των εκλογών τώρα, είναι φανερό ότι αλλαγές που έχουν να κάνουν με τους δήμους ίσως να είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν, μπορούν όμως να εφαρμοστούν άλλα κομμάτια της μεταρρύθμισης. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή η διαδικασία της μεταρρύθμισης είναι σπονδυλωτή, δεν είναι σήμερα αποφασίζω, σήμερα υλοποιούνται όλα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει κάποιος που δεν τη θέλει. Όλοι τη θέλετε. Εντάξει. Στις λεπτομέρειες υπάρχουν διαφωνίες. Ναι. Αυτό το έχουμε ακούσει. Γι' αυτό κάνουμε συζήτηση. Δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαύρου. Καλημέρα. Αυτά σε σχέση και με την μεταρρύθμιση, κυρίες και κύριοι. Με τις εκλογές το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν θα υπάρξει τελικά σήμερα τίποτα ενώπιον της Ολομέλειας. Το αρχικό νομοσχέδιο για αναβολή των εκλογών το αποσύρει ο κύριος Χάσικος. Χθες στην Επιτροπή Εσωτερικών απλώς μια σκέψη κατέθεσε. Του τύπου πάμε για εκλογές αλλά για θητεία 2,5 χρόνων. Είπε αυτή τη σκέψη, άκουσε ότι υπήρχαν και πάλι αντιδράσεις, οπότε δεν έχει κάτι συγκεκριμένο και δεν θα πάει τίποτα τελικά σήμερα στην Ολομέλεια. Πάμε κανονικά για εκλογές με πενταετή θητεία και θα δούμε στην συνέχεια το θέμα, μάλλον θα επανέλθουν για να δούμε και σε σχέση με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, όταν συζητούσαμε με τους καλεσμένους μας προηγουμένως για το θέμα της μεταρρύθμισης, ζητούσαμε σχόλιο και για το ΓΕΣΥ. Έχουμε τον πρόεδρο των κυβερνητικών γιατρών στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κούμα. Καλημέρα σας, συνεχράτες. Λοιπόν, και χθες εσείς ήσασταν στην Επιτροπή Υγείας. Πάλι φύγατε ανήσυχοι σε σχέση με το τι θα γίνει στα νοσοκομεία ή όχι, είσαστε πιο ήσυχοι? Να πω ότι είμαστε πιο ήσυχοι δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείτε να το πω. Μπας και έχετε εσείς πρόβλημα τελικά και δεν βλέπετε τα καλά. Εμείς, αν εννοείται τα καλά της αυτονόμησης και της υγείας, σίγουρα εμείς είμαστε υπέρ. Και της αυτονόμησης και της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Την ίδια στιγμή όμως τοποθετούμαστε και τονίζουμε ότι πριν την οποιαδήποτε αυτονόμηση πρέπει να γίνει σωστά ένα διοργάνωση των δημοκρατικών νοσηλευτήριων. Χωρίς αυτό δεν θα έχουμε νοσηλευτήρια να εντάξουμε ούτε στην αυτονόμηση ούτε και πολύ περισσότερο στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Για τα οποία όλοι υπερθεματίζουν και τα ονομάζουν η ραχοκοκαλιά της δημόσιας υγείας. Πρέπει να τα αναδιοργανώσουν σωστά, να τα εξυγχρονίζουν ώστε πράγματι να είναι η ραχοκοκαλιά. Οι υπομονές έχουν φτάσει στο τέλος τους. Ναι. Και των ασθενών και των ολυμπιακών. Ωραία, τα νομοσχέδια αυτά όπως τα έχουμε, γιατί χθες άκουσα και τον κύριο Παμπορίδη να λέει, δεν ξέρω αν είναι για τα κόμματα προφανώς που εννοούσε, ότι άλλα είπαν στον πρόεδρο τα κόμματα και άλλα έρχονται και λένε σε εσάς ενώ στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και όλους τους άλλους τους εμπλεκόμενους και ότι κάθε πλευρά ακούει αυτά που θέλει να ακούσει. Είστε ικανοποιημένοι ενώ με βάση το περιεχόμενο όπως το έχετε μπροστά σας των νομοσχεδίων? Για τα νομοσχεδία, ιδιαίτερα για το νομοσχέδιο της αυτονόμησης, έχουμε αρκετά ερωτήματα. Αρκετά από τα βασικά ζητήματα δεν έχουν επιληθεί ακόμα.
είναι για αυτό που είχαμε καυστηριάσει, είχαμε κάνει αυτή η εξαστήση κριτική για την όλη διαδικασία. Εμείς θεωρούμε ότι, παραδείγματος χάρη, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού το οποίο θα δουλέψει στον νέο οργανισμό έπρεπε να έχει επιτέλους επιληθεί. Το τεχνικό μοντέλο της αυτονόμησης, όπως το ονομάζουμε εμείς, έπρεπε ναι, να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, ώστε οποιοδήποτε σχεδιασμός να γίνει στη βάση αυτού του τεχνικού μοντέλου. Χωρίς αυτό, καλούμαστε να εγκρίνουμε, να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι εντάξει, βασίζεται περισσότερο σε βασικές αρχές, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν την επιτυχία. Και εμείς οι πολίτες θέλουμε να μάθουμε στο τέλος τα κρατικά νοσηλευτήρια θα διατηρήσουν το δημόσιο τους χαρακτήρα. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει, κύριε Κούμα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ως προς τον ορισμό, στην ονομασία αυτού του νέου οργανισμού. Βάσει του νομοσχεδίου που κατάθεσε ο κύριος Υπουργός, η πρόταση είναι να γίνουν σε δημοσίου δικαίου. Για μας, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνουμε εντός της δημόσιας υπηρεσίας, εντός του Υπουργείου Υγείας. Και το επιχείρημα για μας είναι απλό. Το κράτος έχει υποχρέωση προς τους πολίτες να παρέχει τον πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό πρέπει να το κάνει άμεσα. Μέσω του Υπουργείου Υγείας, όχι μέσω κάποιου νέου οργανισμού. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν δύο ή τρεις αναφορές. Όταν το μελετήσεις, το οποίο λέει ότι το Υπουργείο Υγείας ή η κυβέρνηση θα δίνει οδηγίες προς τον νέο οργανισμό ώστε να παράξει την πολιτική που θέλει. Όταν το μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί να δίνω οδηγίες ή θα παράξω ή θα εφαρμόσω πολιτικές υγείας μέσω κάποιου. Από τη στιγμή που έχω το έναν Υπουργείο, το οποίο άμεσα θα μπορέσει να τις παράξει. Γιατί δηλαδή πρέπει να το κάνω μέσω τρίτου αυτό. Λες είναι ότι θα κερδίζουμε χρόνο, θα είμαστε πιο ευκίνητοι, πιο διοικητικά και καλύτερα. Ναι, έτσι θα είναι στην πραγματικότητα. Όταν μέσω τρίτου θα το κάνω. Μπορούσαν κάλλιστα να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα έδιναν τη δυνατότητα πράγματι στα δημόσια νοσηλευτήρια να γίνουν αυτόνομα σε επίπεδο διοικητικών και οικονομικών και λειτουργικών. Υπάρχει αυτό το μοντέλο. Δεν μπορούμε να το αποκλείουμε αυτό το μοντέλο, δηλαδή και να λέμε να εντός των στεγανών της δημόσιας υπηρεσίας δεν μπορώ να κάνω τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ή να εφαρμόσω ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο αποδοτικό. Επιτέλους, μιλούμε για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούσαν να τα σκεφτούν και να τα προτάξουν. Κάπου υπάρχει μια σύγχυση. Εντάξει, όμως σκοπός μας, για να μην γίνεται και μια παρεξήγηση. Ναι. Εμείς είμαστε ναι, υπέρ της αυτονόμησης, της σωστής όμως αυτονόμησης, με ένα σωστό περιεχόμενο, όπου σκοπός είναι πρωτίστως η διαφύλαξη μιας ποιοτικής παροχής φροντίδας υγείας προς τους ασθενείς, αλλά την ίδια στιγμή. Να δημιουργηθεί ένα σωστό εργασιακό περιβάλλον για τους λειτουργούς υγείας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορούν να αποδώσουν. Για να γίνει αυτό, το τονίζω. Χρειαζόμαστε εξυγχρονισμό, αναδιοργάνωση πρόσδεσης αυτονόμησης. Για να αντέξουμε. Είναι πράγματι πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά και χαίρομαι γιατί χθες η Βουλή, σε τελική ανάλυση, όλα τα πολιτικά κόμματα. Είχαν αυτή την τοποθέτηση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Αν δεν υπάρξει αναδιοργάνωση, πώς θα σταθεί η αυτονόμωση. Θα καταρρεύσει. Πολύ σωστά είναι ξεκάθαρο, αλλά πρέπει να δούμε πλέον υπαρκτά μέτρα, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει. Ωραία, θα τα ξαναπούμε, γιατρέ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Ο Σωτήρης Κούμας, πρόεδρος των κυβερνητικών γιατρών. Πάω στον Γιώργο Γεωργίου, βουλευτή ΑΚΕΛ Λεμεσού, μέλος Επιτροπής Υγείας. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Εσείς, για σας θα σας ρωτήσω και για την επιστολή που ακούσατε και εσείς χθες του Χάρη Γεωργιάδη, ότι θα ήταν καλύτερα να ήταν πολύ ασφαλιστικό και όχι μόνο ασφαλιστικό. Σας ήρθε κεραυνός εν εθρία όταν το ακούσατε, κύριε Γεωργίου. Νομίζω ότι κάθε αντικειμενικός παρατηρητής μόνο έκπληξη δημιουργεί αυτή η επιστολή όταν μάλιστα γίνεται. Δεν σας ακούω όμως πολύ καλά, κύριε Γεωργίου. Αντιλαμβάνομαι ότι κινείστε, έρχεστε Λευκωσία για την Ολομέλεια. Δεν έχουμε καλή σύνδεση. Λοιπόν, είπα ότι όταν μια τέτοια επιστολή κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικό, το Υπουργείο Οικονομικό, μετά από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Υπουργούς τον περασμένο Ιούλιο, μόνο έκπληξη θα είναι και μόνο προβλήματα θα δημιουργεί
την όλη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος, αλλά και ευρύτερα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την προετοιμασία για την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου. Και εδώ και 3 χρόνια με αυτό είναι που ταλαιπωρούμαστε. Πάμε από το μονοασφαλιστικό στο πολυασφαλιστικό και πάμε και ερχόμαστε. Και είναι ανάμεσα στα άλλα που είχαμε καθυστέρηση. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Είμαστε στην αρχή του δρόμου. Έχουν κατατεθεί τα 2 νομοσχέδια. Συζητάμε εδώ και 15 χρόνια. Θα διαφωνήσω ότι δεν έγινε τίποτε και τώρα γίνεται, γιατί είχε γίνει πάρα πολλή δουλειά και ιδέες κατατέθηκαν και προτάσεις κατατέθηκαν επί Υπουργεία Σταύρου Μαλά, από προηγούμενη κυβέρνηση. Και είχε γίνει μια δουλειά μάλιστα κατόπιν μελέτης και έρευνας. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι και οι τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών, αλλά και άλλων φορέων και οργανισμών που εξακολουθούν να στρέφονται κατά του μονοασφαλιστικού. Είναι δημοκρατία, είναι δικαίωμα τους, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά μας ανησυχούν όλα αυτά, μήπως διεξέρθουμε όλη αυτή την προσπάθεια με τεμποδία. Εμείς, κυρία Γεωργίου, θα εργαστούμε σκληρά και υπεύθυνα όπως πάντα. Έχουμε διαχρονικές και δυνατές θέσεις ό,τι αφορά το ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση, που τονίζω ότι τα δύο πρέπει να πάνε μαζί εκ παραλλήλου. Και θα εργαστούμε ασφαλώς για ένα ΓΕΣΥ ανθρωποκεντρικό, κοινωνικό, στην υπηρεσία του λαού, στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας. Θέλουμε να στηρίξουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια μας και τη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει καμιά χώρα στον κόσμο, και το είπε και ο Υπουργός Υγείας, που να μην έχει δημόσια νοσηλευτήρια. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι μέχρι να ψηφιστούν τα 2 νομοσχέδια και κυρίως την αυτονόμηση, οφείλει το κράτος, η κυβέρνηση, να τα φέρει σε ένα σημείο τέτοιο που μπορούν να μπορούν να αντέξουν, να επιβιώσουν, να είναι ανταγωνίσιμα. Σήμερα η κατάσταση που βρίσκονται τα νοσοκομεία μας είναι μεταξύ θωράς και αυταρχίας. Βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Επομένως, λοιπόν, εάν η κυβέρνηση έχει γνήσιες θέσεις, απόψεις γύρω από το θέμα, θα πρέπει να τρέξει, χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά προετοιμασίας, σχεδιασμού, προγραμματισμού. Είναι και πολλά άλλα ζητήματα, κυρία Γεωργίου, που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, με τους εργαζόμενους. Είναι αυτό το κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δεν είναι απλά η κατάθεση στο νομοσχέδιο των θέσεων, αν θα είναι μονοασφαλιστικό ή πολυασφαλιστικό. Το κύριο είναι να υπάρξει μια προετοιμασία, ένα σχεδιασμό, ούτως ώστε την ώρα που πρέπει, ψηφίζοντας τα 2 νομοσχέδια, τα δημόσια νοσοκομεία μπορούν να τα αποκριθούν. Σίγουρα, και να ξέρουμε κι εμείς, αν δεν θα τα χάσουμε, θα παραμείνουν, θα έχουν δημόσιο χαρακτήρα ή μπορεί στο τέλος να χάσουμε τα κρατικά νοσηλευτήρια. Κύριε Γεωργίου, αυτό είναι ξεκάθαρο? Νομίζω ότι αυτό για μας πρέπει να είναι το κεντρικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό αποδίδουμε και ιδιαίτερη σημασία, ούτως ώστε με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να κατανοήσουν οι πάντες και να υπάρξει μια βιωσιμότητα του Γενικού Συστήματος Υγείας. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να είναι δημόσιο, να είναι κοινωνικό, και αυτό γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η έντονη σφραγίδα του κράτους. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση είναι η αλήθεια ότι θα ακούσουμε πολλές απόψεις και διάφορες απόψεις. Και ήδη μέσα από το κυβερνητικό σύστημα, ο ίδιος ο επικεφαλής, ο Υπουργός Οικονομικών, που γνωρίζουμε οι πάντες ότι έχει καταλυτικό ρόλο στην όλη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος, εκφράζει διαφωνία. Από εδώ και μόνο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ξεκινούμε με τεμπορία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι κατατέθηκαν τα 2 νομοσχέδια και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κυπριακό λαό ότι θα εργαστούμε με σύνεση, με συνένεση, με ευθύνη, με συνείδηση, ούτως ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα εθνικό σύστημα υγείας και εκ παραλλήλου
να προχωρήσουμε στην αυτονομία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Λεμεσού, Γιώργο Γεωργίου. Λοιπόν, θα πάμε, θα ανοίξουμε το αθλητικό παράθυρο σε πολύ λίγο, αφού σας πω πρώτα μια είδηση που αφορά στην Τουρκία. Από τα ξημερώματα έχουμε συλλήψεις. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν νέες συλλήψεις τους δύο συμπροέδρους και άλλους 9 βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος Δημοκρατίας των Λαών της Τουρκίας, λόγω της άρνησής τους να δώσουν κατάθεση για εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατική προπαγάνδα, όπως αναφέρουν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, εκδόθηκαν εντολές σύλληψης για 13 βουλευτές, αλλά κρατήθηκαν μόνο 11, καθώς οι άλλοι δύο βρίσκονται στο εξωτερικό. Νωρίτερα, οι δικηγόροι του κόμματος είχαν πει ότι συνολικά 15 βουλευτές βρίσκονται υποκράτηση. Η τουρκική αστυνομία έκανε επιδρομή στα σπίτια των συμπροέδρων, σε Λαχτίν Ντεμιρτάς στην Άγκυρα και του Γιουγκτζεχστάν Φιγκέν στο Ντιγιαρμπακίρ, που είναι μεγαλύτερη πόλη στην κυρίως κουρδική νοτιοανατολική περιοχή της Τουρκίας. Είναι δηλώσεις των δικηγόρων του κόμματος, του φιλοκουρδικού κόμματος Δημοκρατίας των Λαών, δηλώσεις στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Επίσης, τώρα μαθαίνουμε από τα διεθνή πρακτορία ότι καθώς η σύλληψη της ηγεσίας των βουλευτών του φιλοκουρδικού κόμματος βρίσκεται στην κορυφή των διεθνών μέσων ενημέρωσης, έχουμε ισχυρή έκρηξη πριν από λίγο που συγκλώνησε το κέντρο του Ντιγιαρμπακίρ στην νοτιοανατολική Τουρκία. Εκεί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι κυρίως κουρδικός ο πληθυσμός. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε αστυνομικό τμήμα, στο οποίο, σύμφωνα με ορισμένες από τις πρώτες αναφορές, είχαν μεταφερθεί κάποιοι από τους συλληφθέντες. Έχουν βρεθεί στο σημείο της έκρηξης, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αρκετά ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών. Μέχρι στιγμής καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα σας ενημερώνουμε και για αυτή την εξέλιξη. Άρα έχουμε σύλληψη της ηγεσίας και βουλευτών του φιλοκουρδικού κόμματος από μέρους των τουρκικών αρχών. Και την ίδια ώρα έχουμε τώρα πριν από λίγο ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Ντιγιαρμπακίρ, εκεί στον αστυνομικό σταθμό, που φαίνεται ότι είχαν μεταφερθεί κάποιοι από τους συλληφθέντες. Λοιπόν, διαφημίσεις, ανοίγουμε το αθλητικό παράθυρο και βεβαίως θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στην Τουρκία. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Νομίζω το ΑΠΟΕΛ, ας το πούμε, αυτό το συνήθειο που έχει να σκοράρει πάντα δεύτερο ημίχρονο, το έκανε για μια ακόμη φορά πράξη και αυτή τη φορά ίσως τον στείλει στους 32. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πήρε αυτό που δικαιούται όμως το ΑΠΟΕΛ. Χθες βράδυ με τον Πιέρο Σωτηρίου νίκησε την Young Boys με 1-0. Και είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, την πρόκριση στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ χθες βράδυ έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Ο Πιέρος Σωτηρίου σκόραρε στο 61ο λεπτό με μια όμορφη προσπάθεια και πλασί μέσα από την περιοχή. Και μετά από 4 παιχνίδια το ΑΠΟΕΛ προηγείται στον όμιλο με 9 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς, που είναι στον ίδιο όμιλο από όλους τους βαθμούς, έμεινε στο 1-1. Είχε αρκετές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός για να καθαρίσει το παιχνίδι, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα και είναι στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς οι Πειραιώτες. Ακολουθεί η Young Boys με 4 και η Αστάνα με 2 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική, στις 24 Νοεμβρίου, το ΑΠΟΕΛ παίζει εκτός έδρας με την Αστάνα και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Young Boys. Νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια προσπάθεια το ΑΠΟΕΛ μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό, πρόκριση στους 32
του Europa League, δεν το έχει πετύχει καμιά άλλη κυπριακή ομάδα. Μάλιστα. Νομίζω είναι μια ανάσα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι, ναι, μια ανάσα από τους 32. Ναι. Τι έχουμε άλλο? Νομίζω ότι θα πρέπει να αυτοκτονήσει εντός εισαγωγικών για να χάσει αυτή την πρόκριση. Όμως μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, η προσοχή βεβαίως μετά και από αυτή την δύσκολη εβδομάδα που είχαμε, ενώ με Champions League Τρίτη, Τετάρτη, Europa League χθες βράδυ. Α, πριν πάω στα δικά μας, να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχασαν χθες από Σταντάρ Λιέγης. 3-0 ο Παναθηναϊκός έχασε και ο ΠΑΟΚ 1-0 από την Καραμπάκ. Είναι εκτός, δεν έχουν νομίζω με τέτοια παρουσία και τέτοια εμφάνιση, δεν έχουν θέμα πρόκριση, έτσι κι αλλιώς είναι στις τελευταίες θέσεις των ομίλων τους. Καλά, και η Αστάνα χθες που ήταν ισόπαλη με τον. Στην ουσία έπιασε τον πρώτο της βαθμό πάνω στο Ολυμπιακό. Δεν είχε βαθμούς. Ναι, εντάξει. Yeah. Τώρα είναι για το πώς το βλέπει η κάθε ομάδα και το πόσο. Πού είναι η προσοχή επικεντρωμένη. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μόλις βαθμό. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να πάρει πρόκριση στα δύο τελευταία παιχνίδια. Γιατί ο Άγιαξ έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους 10 βαθμούς. Τα Ντάρι Λέγη και Θέλτα έχουν από 5 βαθμούς. Και ο Παναθηναϊκός με ένα μόλις βαθμό στην τέταρτη θέση του ομίλου. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σου πω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. Βεβαίως το χθεσινό παιχνίδι, η χθεσινή βραδινή ήταν ίσως και η πιο σημαντική. Υπάρχουν όμως δύο παιχνίδια, έχει 4 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, είναι στην τρίτη θέση. Η Καραμπάκ έχει 7 και η Φιωρεντίνα 10. Υπάρχουν ελπίδες για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ περισσότερες από τον Παναθηναϊκό. Αυτά σε ό,τι αφορά το Europa League και τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν Έλπις. Η Manchester United, για τους φίλους του United, να πούμε ότι δέχτηκε άλλο ένα χαστούκι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Μουρίνιο είναι κάθε 3 μέρες είναι στο επίκεντρο. Γιατί... Φάς και δεν το θέλουν και θέλουν να φύγει. Δεν ξέρω. Εννοείς να... Ναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι... ποδοσφαιριστές συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Έχασε από την Μπεσίκτας χθες βράδυ. Έχει όμως πιθανότητες. Έχει 6 βαθμούς η Φέγερνοντ και η Φενέρμπαξ έχουν από 7. Η Manchester United έχει 6. Λοιπόν, σε νιώθω έτσι, πιέζει ο χρόνος. Όχι, μια χαρά. Όχι. Λέω μήπως και πρέπει να τρέξω λίγο. Απλώς εδώ προσπαθώ κάτι άλλο να κάνω με τον υπολογιστή. Ωραία. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα ή όχι. Αφού έχω λίγο χρόνο ακόμη, να πω για το Europa League. Φέγερνοντ 7, Φενέρμπαξ 7, Manchester United 6 και Ζόρια 2. Στον δεύτερο όμιλο, Αποέλ 9, Ολυμπιακός 7, Young Boys 4 και Αστάνα 2. Στον τρίτο, Anderlecht και Saint Etienne 8, Mainz 5 και Καμπάλα 0. Zenit 12, Maccabi Tel Aviv και Tandalk 4 και Alkmaar 2 στον τέταρτο όμιλο. Στον πέμπτο, η Ρώμα έχει 8, η Αυστρία Βιέννης 5, Άστρα 4 και Μπρζέν 3. Είναι μαζί με τον έκτο όμιλο ίσως να είναι που έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί στον έκτο όμιλο η Τζένκ και η Μπιλπάο έχουν από 6 και η Σασουόλο με τη Ραπίτ 5. Οπότε εδώ είναι όλα ανοιχτά, όπως και στον πέμπτο όμιλο. Στον έβδομο Άγιαξ 10, Σαντάρ Λιέγης και Θέλτα 5 και ο Παναθηναϊκός 1. Στον επόμενο όμιλο Σακτάρ 12, Πράγκα 5, Τζεν 4, Κόνιασπορ 1. Σάλκε 12, Κράσνοταρ 6, Σάλσμπουργκ 3, όσους έχει και η Νις. Και Φιωρεντίνα στον επόμενο όμιλο 10, Καραμπάκ 7, 4 ο ΠΑΟΚ και η Σλόβα Λίπερετς 1 βαθμό για τον 10ο όμιλο. Στον 11ο Σπάρτα Πράγας 9, Σαουθάμπτον 7, Χάπολ Μπέρσεβα 4 και Ίντερ 3. Οσμάν Λισπόρ έχει 7 βαθμούς, τουρκική ομάδα στον 10ο όμιλο, η Βιλιαρεάλ και η Ζηρίχη 5 και η Στιάου Βουκουρεστίου 3 βαθμούς. Αυτές είναι οι βαθμολογίες των ομίλων του Europa League.
Τα αποτελέσματα: Άγιαξ Θέλτα 3-2, Σάλκε Γκράσνοταρ 2-0, Ζυρίχη Στιάου Βουκουρεστή 0-0, Φιωρεντίνα Σλόβα Λίμπερετς 3-0, Τζεντ Σακτάρ Ντόνεσκ 3-5, Νις Σάλτσμπουργκ 0-2, Παναθηναϊκός Στεντάρ Λιέγκης 0-3, Πάο Καραμπάχ 0-1, Πράγκα Κονιασπορ 3-1, Σαουθάμπτον Ίντερ 2-1, Σπάρτα Πράγας Χάπουελ Μπερσεβά 2-0 και Βιλιαρεάλ Όσμαν Λισπορ 1-2. Τα παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίτερα χθες βράδυ στις 8, Anderlecht Mainz 6-1, Apoel Young Boys 1-0, Bilbao Genk 5-3, Αυστρία Βιέννης Ρώμα 2-4, Άστρα Γιουρκίου Μπλζέν 1-1, Φενέρπαξε Manchester United 2-1, Maccabi Tel Aviv Alkmaar 0-0, Καμπάλα Σεντετιέν 1-2, Σασουόλο Ραπίτ Βιέννης 2-2, Ζενίτ Ντάνταλκ 2-1, Ζόρια Φέγερνοτ 1-1. Και το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 6, Αστάν Ολυμπιακός Πειραιός 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια της χθεσινής βραδιάς. Η προσοχή επικεντρώνεται στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στη 10η αγωνιστική του Κυπριακού πρωταθλήματος. Ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρπι ΑΕΚΑΕΛ το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 7 η ώρα από την Cita Vision Sports 1. Στις 5 θα γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ Ζακακίου με την Ομόνια. Στις 6 το Άρης Ερμής και την Κυριακή η Ανόρθωση Δόξα στις 4, Νέα Σαλαμίνα Αναγέννηση στις 5, την ίδια ώρα Απόλλων Εθνικός Άχνας και την Κυριακή Αποέλ Καρμιώτισσα. Αυτή είναι η αγωνιστική, η 10η αγωνιστική, έλπισε κυρίες και κύριοι. Έχουμε και αγωνιστική δράση βεβαίως στις μικρότερες κατηγορίες. Στην δεύτερη κατηγορία έχουμε τα εξής παιχνίδια. Αύριο όλα στις 2.30, Αγία Νάπα Ασυλίσης, Θόηλα Κατάμιας ο Μονεραδίπου, ΠΑΕ Κερίνιας ο Θέλος Αθιένου, Εθνικός Άσιας Ολυμπιακός, Αλκείο Ρόκλινη, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ακρίτας Πάφος και Νάθ Πόλης Χρυσοχούς, Ένωση Νέων Παρεκκλησιάς. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα εξής παιχνίδια. Αύριο στις 2.30 Αχυρώνας Λιοπετρία Πέπη Τσιλιάς, Ενή Διγενής Ήψωνα, Ολυμπιάς Λιμπιών, Διγενής Ορόκλινης Πέγια, Λεβαδιακός Σαλαμίνα Λιβαδιών Ξυλοτύμπου, Μεά Πέρα Χωρίου Χαλκάνο Ρασιδαλίου και Εθνικός Λατσιών Ηρακλής Γερολάκου. Την Κυριακή Διγενής Μόρφου Ορμίδια και Ελπίδα Ξυλοφάγου Αένα Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου. Και στην επίλεκτη κατηγορία της Στοκ και μετά πάμε στις εφημερίδες Ελπής, έχουμε αύριο Σπάρτακος Κητίου Φίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Κόρνος Απαιά Ακρωτηρίου, Κολόν Γεροσκήπου Ασπής Πύλας, Φρέναρος Αμαθούς Αγίου Τίχωνα, Δόξα Παλιωμετόχου Κούρης Ερήμης, Ονίσιλος Σωτήρας Άτλας Αγλαντζάς και την Κυριακή Ελπίδα Στρομερίτη Λένας Λεμεσού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος. Ωραία, ας ξεκουράσω λίγο, ξεκινώ με τη Sport Time τη σημερινή. Μεγαλείο, φωτογραφία εδώ με τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Όλες οι εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδο, εννοείται το θρίαμβο του ΑΠΟΕΛ. Και δικαίως έτσι είναι. Βεβαίως, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και η βαθμολογία στον όμιλο του ΑΠΟΕΛ, αυτά από τη Sport Time. Στην Sport Day ο πρέσβης του 32. Εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα του Τόμας Κριστιάνσεν και εξαιρετικό γκολ από τον Γιώργο Σωτηρίου. Αφεντικό στον όμιλο και αγκαλιά με την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ. Τελειότητα, έτσι χαρακτήρισε την απόδοση της ομάδας του Τόμας Κριστιάνσεν. Σπουδαίο το στήσιμο από τον Δανό, ο οποίος είδε τους ποδοσφαιριστές του να παίζουν το Young Boys στο μισό γήπεδο με μια εκπληκτική απόδοση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι αντέδρασε χθες βράδυ ο Γιώργος Σωτηρίου που με δικό του γκολ στο 69 η ομάδα του βαδίζει ολοταχώς για την επόμενη φάση με πορεία εκπληκτική, έχοντας τρεις νίκες στον όμιλο. Και για τον Χουάν στην ΑΕΚ, το δίλημα του coach στον Απόλλωνα, φαβορή είναι η ΑΕΚ, αυτό είπε ο Πάμπης Χριστοδούλου χθες, κάτι που δεν δέχτηκε βεβαίως η ΑΕΚ. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Πάμπου Χριστοδούλου, κάτι αλλάζει ο coach στην Ανόρθωση και αν ντέρπι, μόνο οι Αζεκακίου το σκέφτονται στην Ομόνια. Και πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. 90 χρόνια θρυλικά, 1-0 το ΑΠΟΕΛ με το γίγαντα Πιέρο Σωτηρίου στο 69. Έχρισε φαβορή την ΑΕΚ, η Διάκεθ, δύσκολη πρόκληση. Ο Πάμπος δηλώνει ότι η ΑΕΛ θα πάει για νίκη, αλλά εντάξει, έχει εδώ και για τα επόμενα παιχνίδια, τα έχεις πει για τα διεθνή. Να πάμε στην πίσω σελίδα του Πολίτη. Πολύ ψηλά η Κύπρος δήλωσε αξιωματούχων της UEFA για ύποπτους αγώνες.
Είδες που έχουμε και πρωτιά. Ναι, αυτό εντάξει, το συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα πολύ πιο έντονα. Είναι και των φακέλων που έρχονται κάθε εβδομάδα. Έχουμε τουλάχιστον 2 τη βδομάδα. Γιατί ήταν και αυτό του κυπέλου ο φάκελος που ήρθε το καρμίο της Αγία Νάπα και αμέσως μετά το εθνικό καρμίο της. Ήταν στην Κύπρο χθες αξιωματούχοι της UEFA για το θέμα αυτό. Και ναι, έχουμε την πρωτιά και είναι λυπηρό. Το θέμα είναι να βγάλουν άκρη από αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε για την Δευτέρα την ετήσια Γενική Συνέλευση της COP. Θα είναι ανοιχτή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλύτερη εικόνα, αλλά νέα ήττα για την εθνική στο φούτσαλ. Κρέμασε τα παπούτσια ο Αγκουγιάρ. Πέρασε και από την Αμμόνια ο Αγκουγιάρ για 4,5 χρόνια. Έκοψε τον Μαρσάλ ο Ντεσάμπ στην αποστολή της Γαλλίας 8 παίκτες από την Premier League. Όταν ξύπνησε ήταν ήδη αργά. Ο λόγος βεβαίως με συγχωρείτε για την Τσεσεκά ήττα στο σεφ, για τον Ολυμπιακό βέβαια που ιτήθηκε από την Τσεσεκά Μόσχας στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Ναι. Πάμε στο... Και παίζει ο Παναθηναϊκός απόψε, παίζει και αυτός μπάσκετ. Ναι, παίζει στην Κωνσταντινούπολη απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Αν έχεις την καλοσύνη να μου δώσεις το πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή. Βεβαίως, καλή είμαι, έλα. Λοιπόν, στο ένθετο με φωτογραφία το ΑΠΟΕΛ στο εξώφυλλο η Χαραυγή σε τροχιά πρόκρισης μέσω Σωτηρίου με γκολ του διεθνούς επιθετικού στο 61 λεπτό το ΑΠΟΕΛ νίκησε τη Young Boys στο Γασιμπή και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητες για να περάσει το 32 του Europa League. Δίπλα δεξιά ζυγίζει τα δεδομένα ο Τζον Κάρβερ στην Ομόνια, προέχει η ΑΕΛ, ξεκάθαρο ήταν ο Πάμπος μιλώντας στους δημοσιογράφους χθες. Μετέτε στον ντέρμπι η ΑΕΚ. Ο Μαϊσουράντζε καθορίζει το πλάνο του Ερμή. Αναμένεται μάχη στην Πάφο. Ο Παφιακός υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα απόψε στις 8 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πετόσφαιρας. Άλλα δύο σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Θα πούμε σε ένα λεπτό. Θέλει την νίκη στην Κωνσταντινούπολη ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Σοπαλία του Ολυμπιακού και εντός έδρας ήττες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Με 2 σοβαρά προβλήματα θα πάει στον αγώνα με την Ομόνια η ΑΕΖ Κακίου. Επικεντρώθηκε στον ντέρπι του Σαββάτου με την Ένωση Νέων Παραλμνίου η Αλκή. Και στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή, Νέα Σαλαμίνα οφείλει να κερδίσει και στο σπίτι της. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας άλωσε το ΣΕΦ. Υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα του. 81-75 να πούμε το. Ή 75-81 αν προτιμάτε, αφού είναι εκτός έδρας. Για τη Τσέσικα Μόσχας, εντός για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση προπονητή στην Ίντερ. Τέλος στις φήμες για Σουάρες, έβαλε η Μπαρτσελώνα, περί αποχώρησης του λέει Σουάρες. Αυτό έγινε από τον πρόεδρο του συλλόγου και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky Sports. Καθοριστική προπόνηση για Κολούγκα στην ανόρθωση, με αρκετές ελλείψεις ο Απόλλωνας. Νέα ήττα της εθνικής φούτσαλ στη Μολδαβία. Έχασε 3-1. Από τη Μολδαβία στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων. Προχθές θυμίζω ότι έχασε με 5-1. Αυτά και από την εφημερίδα Χαραυγή. Και πάμε στην εφημερίδα Goal News του Φιλελευθέρου. Φωτογραφία του Πιέρου Σωτηρίου. Την έλειωσε σαν ελβετική σοκολάτα ο τίτλος. Οι Ελβετοί έμειναν με 10 παίχτες στο 67 μετά από σκληρό φάουλ του Μπαλού. Ήταν σωστή η κοκκινή κάρτα. Ναι. Ευρωπαϊκής έμπνευσης και εκτέλεσης των γκολ του Πιέρου στο 69 που χάρισε την νίκη στην ομάδα του. Τι έχουμε άλλο. Το φαβορί είναι η ΑΕΚ. Είναι αυτά που λέγαμε ότι ο Πάμπος Χριστοδούλου έχρισε φαβορί για την νίκη την ΑΕΚ. Θα διεκδικήσει τον τίτλο. Ο Ιδιάκεθ τόνισε με έμφαση το πόσο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι με την ΑΕΛ, χαρακτηρίζοντας την ομάδα της Λεμεσού ικανή να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι καθαρά και για λόγους ψυχολογίας. Να μην υπάρξει εφησυχασμός ούτε στον ένα ούτε στον άλλον ποιος είναι το φαβορί. Είναι ξεκάθαρο και κάνουν τη δουλειά τους οι προπονητές. Η μπάλα στα πόδια τους, ο λόγος για τον Απόλλωνα. Μετά από 3 μήνες ο Αγγελή αναμένεται να ξαναβρεθεί στο αρχικό σχήμα των Κιάνο Λεύκων στον αγώνα με τον Εθνικό. Και η Ομόνια υποψιασμένη. Η Ομόνια είναι το φαβορί στον αυριακό αγώνα με την ΑΕΖ Κακίου στο Παφιακό. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι έμαθε από τα παθήματα. Και βεβαίως το Ζακάκι δεν είναι αυτό που έκανε τη ζημιά στην ΑΕΛ. Ναι, νομίζω ότι θα είναι πιο προετοιμασμένη η της Ομόνια. Αλλά μπορεί να κάνει τη ζημιά, οπότε δεν είναι απλά. Το έχει κάνει και με την ανόρθωση η ΑΕΖ Κακίου. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε ότι συνηθίζεται κάθε Παρασκευή Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία να έχουμε αγώνες. Να ανοίγουν την αυλαία κάποιες ομάδες από Παρασκευή. Η Γερμανία ανοίγει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στο γερμανικό πρωτάθλημα στις 9.30 με τον αγώνα ανάμεσα στη Χέρτα Βερολίνου και την Gladbach.
στη Γαλλία στις 9:45 για την 12η αγωνιστική. Η Μομπελιέ θα φιλοξενεί τη Μαρσέγ και στην Ισπανία στις 9:45 θα γίνει ο αγώνας Μάλαγα Sporting Gijón. Ανοίγει αυλαία της 11ης αγωνιστικής. Λοιπόν, Κατερίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Βεβαίως θα είναι συνεχώς εδώ μαζί μας η Κατερίνα. Προτού πάμε σε διαφημίσεις και θα αλλάξουμε θέμα, να επαναλάβω την είδηση στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, ότι έχει συλληφθεί η ηγεσία και βουλευτές του Φιλοκουρδικού Κόμματος, της Δημοκρατίας των Λαών. Οι δύο συμπρόεδροι του Φιλοκουρδικού Κόμματος, ο Σελαχτίν Ντεμιρτάζ και η Φικέν Γιούλτζεκστάνκ, και άλλοι 9 βουλευτές, έχουν συλληφθεί από την τουρκική αστυνομία σε μια ευρεία επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ξημερώματα, Άγκυρα και Ντιγιαρμπακίρ. Λίγο αργότερα στον Ντιγιαρμπακίρ, σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη κοντά στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατούνται οι συλληφθέντες. Οι συλλήψεις έγιναν γιατί τα μέλη του Φιλοκουρδικού Κόμματος δεν έδωσαν κατάθεση για εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατική προπαγάνδα, όπως τα χαρακτηρίζουν οι τουρκικές αρχές. Παρόλο που είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 13 βουλευτές, συνέλαβαν τελικά μόνο τους 11, γιατί οι άλλοι δύο είναι εκτός Τουρκίας. Όμως περιμένουμε να δούμε και εξελίξεις όσον αφορά στην έκρηξη, γιατί μαθαίνουμε από τα διεθνή πρακτορία για τραυματίες, χωρίς να ξέρουμε ακόμη πόσοι είναι στον αριθμό. Αυτά σε σχέση με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με άλλο θέμα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Για πάνελ πολυορθάνης, κανίκο ψήμον και πεταμαγκουμπάρε. Κόφκι σου τα πλαϊνά που πάνε να οροφείς, ό,τι πάχω και ό,τι χρώμα θέλεις. Κι ώσπου να πιεις έναν καφέ, εφορτωμένα. Και τούτα ούλα στο Γιαννάκη Ανδρέου. Ύστερα από τον καφέ, ας θέλω να μου πεις το φεντζάνι. Να σου πει την τιμή. Για πάνελ πολυορθάνης, Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Η εταιρεία που κόφκι και λέν. Απαναγία μου. Ναι, κόφκι την κελέντης, αν τα βρεις αλλού πιο φτηνά. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το νέο BMW X1, το πραγματικό SUV. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Είναι 8:30 η ώρα στον Ραδιοθάλαμο. Επόμενος μας καλεσμένος είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, ο Πανίκος Χάμπας. Καλημέρα, κύριε Χάμπα. Καλημέρα, αγαπητοί ελπίδες εσάς και στους ακροατές του Άστρα. Λοιπόν, κλείσατε τα 70. Ναι. Τα κλείσατε. Αυτές τις μέρες είναι ιστορικές, όχι μόνο για μας, αλλά για ολόκληρο τον κυπριακό λαό, γιατί ακριβώς κλείνουν 70 χρόνια ζωής και δράση της Ένωσης Αγροτών Κύπρου και αργότερα της ΕΚΑ, της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών. Είναι πολύ σημαντικό για μας, ακριβώς γιατί οδεύουμε στα χνάρια αυτών των πρωτοπόρων, αυτών των αγωνιστών, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αγωνίστηκαν σκληρά και ίδρυσαν αυτές οι χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν περπατητοί από όλη την Κύπρο. Εδώ στο άνοιγμα του Κολοκάση ήταν 6.000 άνθρωποι, η οποία πήρα την απόφαση να δημιουργήσουν αυτή την οργάνωση, η οποία έγινε εδώ παρακάτω στο Παλάς, το οποίο είχε αναγεννηθεί πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 1946, έγινε το συνέδριο όπου ρίφθηκε ο σπόρος για να δημιουργηθεί αυτή η οργάνωση. Μια οργάνωση που από τις πρώτες μέρες επαναστάτησε, οργάνωσε, αντιστάθηκε στα τσιφλίκια των Γερμανοεβραίων, οι οποίοι τα αγόραζαν επενδύοντας χρήματα στα παράλια από την Αμόχωστο μέχρι την Πάφο, και η πρώτη εξέγερση έγινε το 1948 με τους 18 στα Περβόλια, όπου εγκύμισαν να γύραμε ένα μνημείο προς τιμήν τους και τους φυλάκισαν ακριβώς οι Άγγλοι. Και πρέπει να πω ότι αυτός ο αγώνας τέλειωσε το 1980, όπου τα τελευταία τσιφλίκια ήταν στην Πάφο, που πάλι η ΕΚΑ ήταν μπροστά, κρατώντας τη σημεία και οργανώνοντας τον κόσμο για να εξελιχθεί αυτή η μεγάλη εκμετάλλευση. Να θυμηθούμε λίγο τους πρώτους, κύριε Χάμπα, να πάμε έτσι 70 χρόνια πίσω και να θυμηθούμε τους πρώτους. Ναι, ο πρώτος γενικός γραμματέας ήταν ο Χατζημαρθέος από το Αρχάκι. Πρέπει να πω ότι ο μεγάλος, αν θέλετε, που διαιτήρησε σε ζωή,
σε δράση ως Γενικός Γραμματέας ήταν ο αείμνηστος Χαμπής Μιχαηλίδης, είναι ο Χρήστος Κουρτελάρης που είναι η μεγάλη μας κληρονομιά, ο οποίος βρίσκεται στη ζωή, είναι 97 χρονών, ένας σοφός, θα έλεγα, άνθρωπος, τον οποίο μέχρι τώρα συμβολευόμαστε, είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, είναι ο Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο Τριανταφυλλίδης και τόσοι άλλοι, ο Κακουλής, ο Γιάννος της Πάφου, ο Νεοφύτος Ηλία, ο Σαΐλης και μια σειρά από άλλους, για να μην ξεχάσω κάποιους, να με συγχωρέσουν, οι οποίοι, αψηφώντας τα πάντα, έδωσαν σκληρές μάχες για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι, ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τους συναγωνιστές του της ΠΕΚ, διότι αυτές οι δύο οργανώσεις ήταν μόνο, συνέβαλαν καθοριστικά στο να δημιουργηθεί, να ανδρωθεί και να αναπτυχθεί ο συνεργατισμός, σήμερα εμείς το αγροτικό κίνημα, ενωμένο, και πρέπει να το τονίσω αυτό, και με πρωτοπόραν την ΕΚΑ, γιατί αυτή τους ένωσε, έχουμε προχωρήσει, ή αν θέλετε αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή, κουλασσασμένα το κοινοβούλιο, πήρε εκείνη την απόφαση, όπου ουσιαστικά το χρησιμοποιούν από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν. Ή αν θέλετε, θέλουν να ολοκληρώσουν τη μεγαλύτερη κλεψιά, όπως το λέω και το υπογραμμίζω, της περιουσίας του λαού. Και πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος ότι αν τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν τα σχέδια τους, τότε όλες οι περιουσίες του συνεργατισμού που έγιναν από τους αγρότες, από τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας, θα περάσουν στα χέρια της Deutsche Bank και όλων αυτών των αρπακτικών, οι οποίοι θα τον πάρουν για έναν πιάτο φαγής. Αυτό μας έδωσε το ένασμα να διοργανώσουμε Πανκύπριο συνέδριο τον Μάρτιο του 2016 και εκεί να συναποφασίσουμε να γίνει μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αυτή η μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα είναι δική μας μελέτη, την οποία είναι καθόλου επιστημονική. Εμείς δεν είχαμε καμιά παρέμβαση, εμείς μόνο την παραγγείλαμε, και η οποία καταδεικνύει ακριβώς το μεγάλο έγκλημα που έγινε, αλλά και το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ότι πρέπει να γίνει παγωποίηση αυτής των σχέδιων και ιδιωτικοποίηση, να ξανασκεφτούν όλοι την κατάσταση, να εκτιμήσουμε ότι δεν μας έμεινε άλλη τράπεζα, εκτός από τη στρατηγική τράπεζα. Υπενθυμίζω ότι ο Ακέρμα είναι ένας Γερμανός που οι παππούδες του, οι προπαπή του είναι στελέχη της Deutsche Bank. Επομένως, δεν υπάρχει πλέον η τράπεζα των κοινών Κυπρίων, αλλά είναι των ξένων μονοπωλίων και των ξένων. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να βάλουν πάνω απ' όλα την πατρίδα μας, την Κύπρο μας, τις ρίζες μας και να έχουν πάρα πολλά επιχειρήματα να σταθούν, γιατί το κράτος διαχρονικά χρωστά 2 δισεκατομμύρια στο συνεργατισμό. Επομένως, αυτοί έδωσαν ανάμιση. Ας αφήσουν τις προφάσεις της αμαρτίας και τις φιλοσοφίες, άλλον το ένα δάνειο, άλλον το άλλο. Εξάλλου, το κράτος έδωσε 1,8 στη λαϊκή χωρίς να πάρει τίποτα. Ενώ εδώ δόθηκε 1,5 και τα πήραν όλα. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή η κοινωνική κατάκτηση ήταν, όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Δεν θα μείνουν αυτά. Τα πράγματα δεν θα μείνουν. Ο συνεργατισμός για την. Πριν λίγο με πήρε ο κόσμος και φωνάζει, ο οποίος δεν θα δεχτεί αυτή την προδοσία και θα γίνουν μεγάλες μάχες. Και μόλις παραδοθεί η μελέτη στους αρχηγούς των κομμάτων, πρέπει από ότι μας περιμένει 9 του Νοέμβρη ο σύντροφος Ανδρός ο Κυπριανού, τις 15 ο κύριος Λιλίκας και νομίζω 17 κάπου εκεί μας όρισε και ο κύριος Παπαδόπουλος του Δίκο, και αντιλαμβάνομαι όλοι θα μας ορίζουν συναντήσεις, θα τους την παραδώσουμε. Και μόλις τους την παραδώσουμε, εμείς θα αρχίσουμε μία πορεία, όπως άρχισε η πορεία ίδρυσης, μία πορεία αντίστασης και επαναδιεκδίκησης, και εδώ πρέπει να είναι καθολική συμμετοχή του λαού. Θα σας έλεγα γι' αυτό, επειδή η σημερινή ηγεσία της ΕΚΑ έχει μεγάλη ευθύνη στους ώμους της και βάρος, υπό την έννοια ότι είστε οι συνεχιστές του έργου κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ακόμη και με τα χέρια έσκαβαν την γη. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν αυτό τον αγώνα, είπατε και εσείς για την κατάκτηση του συνεργατισμού, που πολλά πράγματα βλέπουμε σήμερα ότι τα χάνουμε. Οπότε έχετε μεγάλη ευθύνη στους ώμους σας, κύριε Χάμπα, ως συνεχιστές. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και πρέπει να πω ότι η ΕΚΑ, όπως δεν άλλαξε τη θέση της ποτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πρώτη μέρα που λήφθηκε αυτή η απόφαση,
ήμασταν στα Λίμπια και κάναμε συμβολική κινητοποίηση με τρακτέρ. Τότε όλοι μας χλέβαζαν. Κανείς δεν κατάλαβε τι είχε γίνει. Όταν πουλήθηκαν όμως τα πρώτα κτήματα, τότε μας έπαιρναν τηλέφωνο. Και ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν κατάλαβαν αρκετός κόσμος ότι πλέον δεν τους ανήκουν όλα αυτά που είναι σε όλα τα χωριά. Και λέω, αγαπητοί Έλπης, Πανκύπρια είναι πολλά δις η περιουσία του συνεργατισμού. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να πω ακόμα μια νέα καινοτομία, mm-hmm. που και εδώ είναι μεγάλες ευθύνες μας ως ΕΚΑ, ως αγροτικό κίνημα. Ξέρετε, τώρα θέλουν να μας ελέγξουν όχι μόνο το πιρούνι που κρατάμε για να φάμε, αλλά το πιάτο. Τι έχουμε στο πιάτο μας. Τα μεγάλα μονοπόλια, τα μεγάλα τρας. Όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν τους λαούς μέσα από τη διατροφή. Επομένως, από τη στιγμή που αυτοί οι κύριοι με διάφορες αποφάσεις και την υποταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στον Καναδά και στις άλλες χώρες της Αμερικής, και ανοίγοντας τον δρόμο στη Μοσάντο και τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν με τα μεταλλαγμένα να μας εμβολιάσουν και να μας αλλάξουν και τη γεύση και τις ρίζες μας, εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τον Πελίτη, μια εναλλακτική κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και με το κίνημα ζωής στην Κύπρο, η ΕΚΑ θα προχωρεί ήδη, διότι αρχίσαμε προ καιρού να μαζεύουμε τους παραδοσιακούς πόρους, θα δημιουργήσουμε μια εναλλακτική κοινοτική τράπεζα παραδοσιακού σπόρου. Την τράπεζα με το μεγαλύτερο επιτόκιο. Γιατί ένας σπόρος μπορεί σε 7 με 8 μήνες να σου αποδώσει πέραν του 100%. Γιατί οι σπόροι είναι σπάνε τα γκέτο. Ενώνουν τους λαούς, ενώνουν τις μειονότητες, είναι ο φάρος μας. Δείχνουν τη ρίζα μας και εμείς εδώ πρέπει να πιαστούμε, από εδώ να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση της ΕΚΑ, η δική μας διέξοδο με αγώνες. Είναι το όραμα μας και ακριβώς τώρα με την ευκαιρία των 70 χρόνων, αυτοί οι δύο πυλώνες, η τράπεζα το σπόρο που είναι για τα παιδιά σας, εσάς αγαπητοί Έλπης όλων των Μανάδων, και απευθυνόμαστε στις γυναίκες ιδιαίτερα, αυτές τις αγρότησες, αυτές που κατοικάνε στην Ήπεθρο, γιατί αυτοί που δημιουργούν τους σπόρους, αυτοί που τους πλένουν, τους φυλάνε, τους αποξηραίνουν και τους διατηρούν, είναι οι γυναίκες. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη, αυτοί είναι που μαγειρεύουν, αυτοί είναι που δίνουν γεύση στην τροφή, νόημα στη ζωή, και με αυτές θα συνεργαστούμε. Επαναλαμβάνω, είναι εναλλακτικές προτάσεις που δίνουν διεξόδους, πρόοδων, και είμαι πέραν από βέβαιος ότι θα πετύχουμε, γιατί απόψε στο παβίλιο δεν θα υπάρχει απόψε, καρκλάδια. Απλώς για να ακούσουμε και στον κόσμο, να πούμε, είναι το Επαρχιακό Συμβούλιο ΕΚΑ Λευκωσίας και Ρήνιας. Είναι χώρος περίοδο, ναι, και είναι προς τιμήν των 70 χρόνων. Έτσι, ναι, στο πρέπει παβίλιο. Να πω ότι πρέπει να, θα παρευρεθούν πέρα από 1500 άτομα. Είναι μεγάλη σύναξη, συγκινητική. Κόσμος που μπορεί να πιστεύει διαφορετικά, αλλά είναι εδώ στην ΕΚΑ, γιατί εμείς ποτέ δεν ξεχωρίσαμε ανθρώπους. Εμείς πάντοτε έχουμε στο επίκεντρο μας τον απλόν άνθρωπο, την αγρότησα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο που αγωνίζεται καθημερινώς για να αθρέψει την κοινωνία. Όλοι μαζί στον αγώνα, λέει εδώ η Άννα, η φίλη Άννα από το Κελάκι, η οποία Άννα καθημερινά είναι στα χωράφια, ξέρουμε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Είναι ένα από τα στελέχη μας, ναι. Η Άννα, μια γυναίκα η οποία παλεύει εκεί στην ευλογημένη γη στο Κελάκι, η οποία πρέπει να πω ότι εκείνη η γη παράγει πολύ πολύ καλά φρούτα, λαχανικά. Φανταστείτε όλοι αυτοί, όλος αυτός ο πλούτος που έχει η Κύπρος με τη γη της Ευαγγελίας να έρθουν αυτή τη στιγμή να μας εμβολιάσουν με όλα τα μεταλλαγμένα. Πάει, τελειώσαμε. Και δεν θα ξεχάσω και την αναφορά της Σωτηρούλας από το Κολώσσι. Ένας, λέει, σκυφτός στο χωράφι, ταΐζει 10 όρθιους πεινασμένους. Έτσι είναι. Ευχαριστώ, κύριε Χάμπα. Καλούς αγώνες να ευχηθούμε κι εμείς. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είπαμε, είναι όλα προς τιμήν των 70 χρόνων, έκλεισε ήδη 70 χρόνια η ΕΚΑ και απόψε είναι και η χωροσπερίδα του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΚΑ Λευκωσίας και Ρήνιας, στο Παβίλιον, στις 8. Μπράβο στην ΕΚΑ, λέει άλλος ακροατής, μας δίνουν ελπίδα. Λοιπόν, διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε. Άστρα 92.8 και διαδικτυακά. Παίζει δυνατά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα πούμε ότι έχουμε και ακόμη ένα μήνυμα, προφανώς ακροατής σε σχέση με την ΕΚΑ, λέει, μου θυμίζει τη δοξασμένη γενιά του πατέρα μου. Προφανώς ο πατέρας του ήταν στην ΕΚΑ. Αυτά είπαμε. Και απόψε η χοροσπερίδα της ΕΚΑ Λευκωσίας, Κερίνιας, το Παβίλιον. Θα αλλάξουμε θέμα. Είναι από το ΤΕΠΑΚ ο Χάραλαμπος Χρυσοστόμου στην τηλεφωνική γραμμή. Θα μας πει για τις δράσεις ή για όποιες εκδηλώσεις έχουμε για τις επόμενες μέρες. Καλή σου μέρα, κύριε Χρυσοστόμου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροάτες του Άστρα. Έχουμε τρία σχέδια παροχής κινήτρων για πρόσληψη τριών διαφορετικών κατηγοριών ατόμων ανέργων. Η πρώτη κατηγορία αφορά άτομα με χρόνιες παθήσεις, για πρόσληψη ανέργων ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Η δεύτερη κατηγορία αφορά πρόσληψη ανέργων ατόμων με κάποιο είδους ή μορφή αναπηρίας. Και η τρίτη κατηγορία αφορά απασχόληση ανέργων άνω των 50 ετών. Να πούμε ότι το σχέδιο αυτό έχει προκυριστεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχρηματοδοτείται εκτός από την Κυπριακή Κυβέρνηση, από την Κυπριακή Δημοκρατία και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με ποσοστό 85%. Όσον αφορά το πρώτο σχέδιο για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις, θα πούμε ότι θα καλυφθεί ο αριθμός μέχρι και 100 άτομα για να μπορεί ένα άτομο να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία. Θα πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο να είναι μέλος συνδέσμου με χρόνιες παθήσεις. Το δεύτερο να είναι εγγεγραμμένο σε επαρχιακό ή τοπικό γραφείο εργασίας ως άνεργος. Και το τρίτο να υπάρχει πιστοποίηση της χρόνιας πάθησης από γιατρό. Να πούμε επίσης ότι η χορηγία φτάνει μέχρι και το 75% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου με ένα ανώτατο όριο της 10.000. Και η χορηγία αυτή θα παραχωρείται για 12 μήνες, για 12 μήνες απασχολήσεις. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για αυτό το σχέδιο είναι 25 Νοεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο, που είναι παρόμοιο με αυτό, στην πρόσληψη ανέργων ατόμων με κάποιες μορφής αναπηρία, οι επωφελούμενοι πάλι θα είναι 100 άτομα. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης φτάνει μέχρι τις 20.000 και πάλι θα καλύπτεται το 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου, αλλά η περίοδος εφαρμογής είναι διπλάσια από το προηγούμενο σχέδιο, είναι 24 μήνες. Και εδώ η ημερομηνία είναι 25 Νοεμβρίου για υποβολή των αιτήσεων και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επίσης τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο να είναι εγγεγραμμένοι σε επαρχιακά ή τοπικά γραφεία ως άνεργοι, να έχουν πιστοποίηση του βαθμού ή του μέρους της αναπηρίας που έχουν και να είναι μέλη συνδέσμων αναπήρων. Και να πάμε στο τελευταίο σχέδιο που αφορά απασχόληση ανέργων άνω των 50 ετών. Εδώ αναμένεται να ενταχθούν γύρω στα 500 άτομα και το ποσοστό επιχορήγησης θα φτάνει μέχρι το 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ένα ανώτατο όριο της 8.400. Εδώ η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους 10 μήνες εργοδότησης απασχόλησης και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30 Νοεμβρίου 2016. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοστόμου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, από το ΤΕΠΑΚ. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με ξυλούρι. Καλό Σαββατοκυριακό, τα λέμε από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τις αναφορές σας σε αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το νέο BMW X1, το πραγματικό SUV. Ο καφές σου. Η δουλειά σου. Η ενημέρωσή σου. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά.